ιστορία έχει εκλογών. Ήδη. Με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι νέες περιφέρειες. Έχουμε αλλαγές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Oh. Πάμε να δούμε, υπάρχει μία αλλαγή. Υπάρχει η διάσπαση της Β' Αθηνών αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τον Κλισθένη. Έχουμε πλέον και στις δημοτικές εκλογές πλέον θα είναι με απλή αναλογική, που σημαίνει ότι αλλάζουν πολλά. Ενώ σπάει και η Β' Αθηνών. Έχουμε νέες περιφέρειες. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ πολύ τις περιφέρειες έχουμε σε κάρτα. Έχουμε εδώ πέρα, για πείτε μου. Β' Αθηνών πρόκειται για μια τεράστια περιφέρεια, η οποία εκλέγει, εάν δεν κάνω λάθος, 44 βουλευτές. Δηλαδή το 1/6 περίπου του συνόλου των βουλευτών. Μάλιστα, εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα γίνει μεγάλη διάσπαση, αλλάζουν τα πράγματα και φέρνει τριγμούς όλο αυτό και στους βουλευτές, αλλά βεβαίως θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σίγουρα σπάει στα τρία είναι, η Β' Αθηνών. Είναι στοχευμένο προεκλογικά έτσι όλο αυτό προς το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μπαίνουν δήμοι στους οποίους είχε εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτη δύναμη. Θα δούμε αν θα είναι προς το συμφέρον του έτσι όπως θα έχει. Αλλά και στο υπόλοιπο αντίθετα. Είναι προς το συμφέρον του. Προσπαθεί να ισοσκελίσει, για να το πω λαϊκά, γειτονίες στις οποίες δεν είχε καμία δημοτικότητα με γειτονίες στις οποίες θα πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, να δούμε λίγο, να καλησπέρισουμε και τον Βαγγέλη Καράλη. Να προσθέσουμε μόνο εδώ πέρα και να πούμε λίγο ότι η Β1, πάμε λίγο ξανά στο προηγούμενο θέμα. Η Β1, δηλαδή που σπάει η Β' Αθηνών, θα σπάσει στη Β1, όπου εκεί θα εκλέγονται 15 βουλευτές και περιλαμβάνονται οι δήμοι Χαλάνδρη, Μαρούση, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Πεντέλη, Λυκόβρηση, Πεύκη, Βρυλίσια, Μεταμόρφωση, Φιλοθέη, Ψυχικό, Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα και Γαλάτσι. Μετά έχουμε τεράστη. Η Β2. Η Γαλάτσι δεν ήταν. Μάλιστα, πάμε τώρα. Στη Β2, που όπως ξαναλέμε έχει σπάσει η Β' Αθηνών, όπου εκεί θα εκλεγούν 11 βουλευτές. Και εκεί θα περιλαμβάνει το Περιστέρι, το Ήλιον, το Εγάλεο, Άγια Ενάργυρη Ρικαματερό, Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Αγία Βαρβάρα. Και πάμε μετά στη Β3, όπου εκεί θα εκλέγονται 18 βουλευτές και θα περιλαμβάνονται οι δήμοι της Καλλιθέας, Νέας Μύρνης, Γλυφάδας, Άγιος Δημήτριος, Παλαιό Φάλιρο, Ελληνικό Αργυρούπολη, Άλυμος, Μοσχάτο Ταύρος, Ηλιούπολη, Ζωγράφος, Βύρονας, Δάφνη Μητός και Κεσαριανή. Σπάει λοιπόν στα τρία, μεγάλη έτσι αλλαγή για από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Πάμε τώρα λίγο να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Καράλη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάμε λίγο να μάθουμε.